έχει να κάνει με τον Όφη που φέτος ξεκίνησε μια νέα προσπάθεια, με τις ίδιες αρχές βεβαίως, με τον ίδιο κώδικα σκέψης, αλλά με πολλά νέα πρόσωπα. Ένα Όφη που παραμένει αναλύωτο σε όλα, σε αρχές και φιλοσοφία, αλλά είναι αρκετά αλλαγμένος αγωνιστικά, με 14 ποδοσφαιριστές καινούριους. Με έναν από αυτούς θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε το επόμενο διάστημα, με τον Οδυσσέα το Λιμπεράκι, τον 20χρονο αμυντικό που αποκτήθηκε φέτος από τον Πανιόνιο και μας περιμένει στη σύνδεσή μας. Οδυσσέα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Μια χαρά και συγχαρητήρια για την κλήση σου στην Εθνική Ελπίδων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ο Οδυσσέας ο Λιμπεράκης, βεβαίως, μία από τις μεγάλες ελπίδες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η έλευσή του στο Ηράκλειο, όπως και να το κάνουμε στον Όφη, αποτελεί χωρίς αμφιβολία μία επιτυχία για την ομάδα, για το ποδοσφαιρικό τμήμα, για την διοίκηση, τους ανθρώπους που είχαν επομιστεί με την ανάγκη της ενίσχυσης της ομάδας, μιας και το όνομά του είναι γνωστό αυτό άλλωστε από τα ρεπορτάζ που υπήρχαν την προηγούμενη χρονιά, παρακολουθούνταν από αρκετές ομάδες με πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ και πολύ υψηλότερους στόχους. Οδυσσέα, πώς προέκυψε, να μας το πεις έτσι, πώς προέκυψε ο Όφη, πες μας την ιστορία. Είχε ενδιαφέρον να πει το δεύτερο μισό και μετά. Μιλούσα με τον εκπρόσωπό μου, μου είχε αναφέρει το όνομα Όφη. Τη μεταγραφική περίοδο μόλις τελείωσε τα play-out με τον Πανιόνιο. Είδα μια ομάδα με σοβαρή φιλοσοφία, σοβαρούς ανθρώπους, σοβαρό project, επαγγελματισμό. Και όλο αυτό με έκανε και με έπεισε να κάνω αυτό το βήμα. Φιλοσοφία, project, επαγγελματισμός, θα τα δούμε όλα αυτά βεβαίως στη συνέχεια της συζήτησής μας. Αλλά πιο πριν έτσι θέλω να μιλήσουμε για σένα. Να μάθουμε τον Οδυσσέα το Λιμπεράκι, ο φίλαθλος κόσμος, του Όφη γενικότερα. Να μιλήσουμε για τα πρώτα βήματα, για το ξεκίνημά σου, που γίνεται επαγγελματικά, τουλάχιστον σε επαγγελματικό επίπεδο, στην Καβάλα. Ναι, είχα ξεκινήσει από πολύ μικρό σε ακαδημία της Καβάλας, σε μια ομάδα της Καβάλας. Έπειτα από εκεί πέρα πήγα στην ΑΕ Καβάλας, μια τοπική ομάδα, βελτεθνική τότε. Από εκεί με είχε δει ο της Καβάλας γάμα εθνική, που έκανα και ένα χρόνο εκεί πέρα. Είχαμε βγει πρωταθλητές τότε. Ο Πανιόνιος έκανε την πρόταση στην Καβάλα, τα είχαμε βρει σε όλα και έκανα το βήμα στη Super League. Μετά από εκεί πέρα είναι γνωστά. Μετά από ένα δύσκολο χρόνο πέρσι με τον Πανιόνιο, που η ομάδα έπεσε και ήταν. Είναι δύσκολο να διαχειριστείς όλη αυτή την κατάσταση. Σε μια ομάδα όπως ο Πανιόνιος με βαριά φανέλα, βαριά ιστορία. Κι όμως ήρθε η πρώτη στο Όφη και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Και ευελπιστώ να πάνε καλά. Η προσαρμογή σε μια στη μεγαλύτερη κατηγορία ήταν εύκολη? Πώς ήταν, να μιλήσουμε λίγο έτσι για το πέρασμά σου από τον Πανιόνιο? Σίγουρα ναι, να κάνεις ένα βήμα που είχαμε εθνική, άλφα εθνική, είναι τεράστιο βήμα. Υπάρχουν πολλά κομμάτια που πρέπει να δουλέψεις τακτικά, με το σώμα σου γενικότερα. Μέσα στο γήπεδο πρέπει να δουλέψεις σκληρά. Ήταν μεγάλη προσαρμογή, ήθελα πολύ προσαρμογή, υπήρχαν πολλές δυσκολίες. Αλλά με πολλή δουλειά, με πολύ πάθος και αγάπη σε αυτό που κάνω, ήρθε και το αποτέλεσμα. Είναι πάντως υπηρό το ότι ο Πανιόνιος και γενικότερα πάντοτε αφήνει μια επίγευση μελαγχολίας όταν μια ιστορική ομάδα, μια ομάδα που έχει εκτόπισμα και μια τέτοια είναι ο Πανιόνιος, αλλά έχουμε δει και αρκετές στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν, τα εγκαταλείπει λόγω οικονομικών προβλημάτων, σταματάει την προσπάθειά της και ταλαιπωρείται στις κατώτερες κατηγορίες. Καμιά φορά δε στη χαμηλότερη. Σίγουρα είναι δύσκολο για μια ομάδα όπως ο Πανιόνιος και όπως και άλλες ομάδες όπως είπατε, που είναι πάρα πολλές. Είναι δύσκολο να πέφτουν στη τελευταία κατηγορία και να προσπαθούν εκεί. Απλά πιστεύω ότι ο Πανιόνιος θα επιστρέψει και πέρα από εκεί, γιατί είναι μια μεγάλη ομάδα. Ερχόμαστε λοιπόν στο νέο σου περιβάλλον, στον Όφη. Πρώτα απ' όλα, τα πατήματά σου πώς είναι τώρα εδώ, ισορρόπησες στο νέο σου περιβάλλον, έχεις βρει ισορροπία, έχεις βρει τα πατήματα? Έχω εγκληματιστεί, ναι, έχω εγκληματιστεί. Είμαι την κοπέλα μου εδώ πέρα στο Ηράκλειο. Είναι όλα πολύ όμορφα. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Και γενικότερα έχω βρει τα πατήματά μου. Ναι, πριν περάσουμε στα αγωνιστικά, να πούμε τα εξωγηπαιδικά που είναι εξίσου σημαντικά, ούτως ώστε να βρίσκεις ισορροπία, να ξέρεις που βρίσκεσαι. Τον Όφη, ως τι σκαλοπάτι τον αντιμετωπίζεις την καριέρα σου? Όφη, για μένα καταρχήν θα ήθελα να πω ότι είναι ένα μεγάλο βήμα στην καριέρα μου. Για μένα είναι μια ομάδα top επίπεδο. Δεν την κρίνω σαν μια ομάδα top επίπεδο.
Έχει όλα τα φόντα να γίνει μια μεγάλη ομάδα. Τι αναμνήσεις έχεις από τον Όφη, όταν ακόμα δεν ήσουν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, φύλαθος ήσουν βεβαίως, όταν μικρός ακόμα, παιδί ακόμα, παρακολουθούσες ποδόσφαιρο? Σίγουρα είναι από τους παλιότερους, γιατί ήμουν πολύ μικρός, τα χρυσά χρόνια του Όφη, με πολύ μεγάλες νίκες, με πολύ μεγάλες βραδιές. Από εκεί και πέρα, Όφη είναι μια μεγάλη ομάδα. Αυτό είναι ένα μεγάλο κλαμπ, με πολλούς φιλάθλους και είναι πρόκληση για κάθε ποδοσφαιριστή να αγωνίσει σε αυτήν την ομάδα. Είναι μια, το αντιμετωπίζεις λοιπόν σαν πρόκληση, σαν ένα σκαλοπάτι το οποίο θα σε πάει ψηλότερα, αλλά δεν θα έχει ημερομηνία λήξεως. Άλλωστε για το συμβόλαιο που υπέγραψες είναι πολυετές. Έτσι ακριβώς, ναι, έτσι ακριβώς. Όφη είναι ένα μεγάλο κλαμπ και θα θέλω να μείνω για πολύ καιρό εδώ πέρα. Είσαι εσύ ένα σύντομο χρονικό διάστημα στην ομάδα, αλλά έχεις άποψη, έχεις γνώμη, για να μας πεις αν βρήκες αυτό που έψαχνες στην ομάδα, πώς νιώθεις? Το έχω βρει ξεκάθαρα, από την αρχή, την πρώτη μέρα που έχω έρθει εδώ πέρα στο Ηράκλειο και στον Όφη, μου έχουν δείξει ότι υπάρχει σοβαρότητα, υπάρχει πλάνο, υπάρχει επαγγελματισμό, όπως είπα και πριν. Καθημερινά δουλεύουμε πολύ σκληρά με τους συμπαίκτες, με τους προπονητές. Γενικότερα είδα σοβαρότητα και αυτό είναι που μου αρέσει. Αυτό πίστευα και αυτό είδα στην ουσία. Ανέφερες πιο πριν, το σημείωσα, έκανες ιδιαίτερη αναφορά στο project, στη φιλοσοφία, στην νοοτροπία που διαπνέει τον Όφη. Αυτά ήταν και στοιχεία που φαντάζομαι ότι πέρυσι, σε μια ψυχοφθόρο χρονιά, καλή αγωνιστικά χρονιά για σένα, τα στερήθηκε στον Πανιόνιο. Φέτος τα απολαμβάνεις, πιστεύεις ότι αυτά θα σου δώσουν την απαραίτητη όθηση για να παίξεις και αυτό που ξέρεις και αυτό που πιστεύεις ότι μπορείς, προκειμένου να έχεις μια πολύ καλή χρονιά? Σίγουρα ναι. Για να ποδοσφαιριστεί το κλίμα, γενικότερα οι παίκτες, οι προπονητές, τα γήπεδα, όλα είναι διαφορετικά και αυτό που λέτε θα με βοηθήσει πολύ στο να με βοηθήσει να κάνω το βήμα αυτό που θέλω εγώ το παραπάνω, είτε στον Όφη είτε σε μια μεγαλύτερη ομάδα. Αλλά πιστεύω η στόχη μου είναι τώρα στον Όφη. Ο στόχος μου είναι να κάνω πράγματα με τον Όφη, να πάει στο καλύτερα. Γίνει το Όφη, να βοηθήσω εγώ τον Όφη και Όφη εμένα. Αυτός είναι ο στόχος μου. Σε βλέπουμε πέρυσι και φέτος βεβαίως έτσι να αγωνίζεσαι στο αριστερό άκρο της άμυνας, ως πλάγιος αμυντικός, στην αριστερή πτέρυγα και να παίζεις και ολόκληρη την πλευρά. Αυτή είναι η θέση που την έχεις βρει, έχεις κατασταλάξει εκεί. Βεβαίως θα πεις ότι ο προπονητής είναι αυτός που αποφασίζει, αλλά σένα πού σ' αρέσει να παίζεις περισσότερο? Το αριστερό μπακ ή όλη την πλευρά στο 3-5-2. Αυτή είναι η θέση που έχω μάθει από μικρός και παίζω συνέχεια. Απλά όπου μου ζητηθεί, όπως καταλαβαίνετε, είναι αναμενόμενο. Να το κάνεις, βεβαίως. Τα πράγματα στο πρωτάθλημα πώς τα βλέπεις? Θα μιλήσω για τη δικιά μας ομάδα, για τον Όφη. Ναι, για τον Όφη λέω. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα εδώ. Παίζουμε, μέχρι στιγμής παίζουμε πολύ όμορφο ποδόσφαιρο. Αυτό που μας λείπει είναι το αποτέλεσμα. Κυριαρχικό ποδόσφαιρο θα έλεγα. Κάτι που δύσκολα βρίσκεις. Κοιτάμε όλες τις ομάδες κατάματα από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Όλες τις ομάδες για μας είναι το ίδιο. Τις σεβόμαστε όλες. Μπαίνουμε από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό για να πάρουμε την νίκη, θα το κάνουμε με τον κάθε αντίπαλο. Αυτό είναι ένα στοιχείο του Όφη που υπήρχε και πέρυσι, τον χαρακτήριζε. Βεβαίως υπάρχουν κάποιες απορίες, δεν ξέρω, θέλω και να ζητήσω και τη δική σου εκτίμηση πάνω σε αυτό. Η ομάδα σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα του πρωταθλήματος, η διοργάνωση δεν έχει πολύ μεγάλο δρόμο, δεν βρισκόμαστε καν στα μισά του πρώτου γύρου και δεν ξέρουμε αν θα συνεχιστεί με ομαλές συνθήκες, αλλά έχει ένα κουσούρι, όπως το λέμε. Δέχεται γκολ στο τέλος του αγώνα. Καμιά φορά και στο τέλος του πρώτου μέρους, ανεξάρτητα αν είναι πρώτο ή δεύτερο μέρος. Είναι αυτό ένα στοιχείο που έχει πληγώσει τον Όφη ως τώρα, όχι μόνο βαθμολογικά, ίσως και ψυχολογικά, δεν ξέρω, γιατί κάτι τέτοια συνήθως όταν μαζεύονται δεν είναι καλό. Η δική σου εξήγηση για αυτό το πράγμα? Ψυχολογικά δεν πιστεύω ότι έχει ρίξει κανένα. Είμαστε εδώ πέρα για να δουλεύουμε. Αυτό είναι σπουδαίο νέο. Αυτό είναι σπουδαίο νέο. Αν πραγματικά δεν έχει επηρεάσει την ομάδα κάτι τέτοιο, είναι πάρα πολύ. Από εκεί ξεκινάς για να πιστεύω το ξεπεράσει. Η δουλειά μας είναι αυτή, πρέπει να προσαρμοστούμε. Ήρθαν κάποια αποτελέσματα που δεν μας αρέσουν. Σίγουρα η ομάδα με το κυριαρχικό ποδόσφαιρο που παίζει όλους από την πρώτη μέχρι την τελευταία μας στιγμή που έχουμε παίξει, θα έρθουν και τα αποτελέσματα, δουλειά και τα προβλήματα είναι για να τα λύνουμε, όπως είπα, και θα λυθεί γι' αυτό.
Η δική σου εξήγηση όμως δεν μου είπες. Πώς το εκτιμάστε, τι το προκαλεί αυτό? Δηλαδή κάποιες στιγμές αδράνειες που πρέπει να λύσουμε, αυτό εννοώ. Σοβαρότητα, συγκέντρωση, όλο αυτό. Εκεί όταν πηγαίνοντας προς το τέλος που η θαλασσοταραχή γίνεται μεγαλύτερη, που το μυαλό κάπως θολώνει, γιατί όμως συμβαίνει με τον Όφη αυτό το φαινόμενο? Το έχουμε δει και ως τρεις βαθμούς και στο Θεόδωρος Βαρτινογιάννης και μακριά από αυτό. Θέλει συγκέντρωση, ναι, είναι ένα θέμα συγκέντρωση. Ναι. Το έχουμε βελτιώσει ήδη. Με τον προπονητή δουλεύουμε καθημερινά σε όλο αυτό, σε αυτά τα κομμάτια, και θα έρθει και η λύση του. Και θα έρθει και η βαθμή που θέλουμε. Είναι σίγουρο αυτό. Είμαι σίγουρο γι' αυτό. Στο παιχνίδι τη προηγούμενη Κυριακή με την ΑΕΚ, η ομάδα κατά γενική ομολογία τα πήγε πολύ καλά. Η ομάδα που έχει ένα κάρο τραυματίες. Τους μετρούσα πριν λίγο, πλέον είναι 11 ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν προπονούνται κανονικά. Μια ενδεκάδα ποδοσφαιριστές. Τα πήγε πάντως πάρα πολύ καλά. Έδειξε ότι είχε αντοχές αγωνιστικά. Από αυτό το παιχνίδι, τι κρατάς περισσότερο? Δεν θέλω να σταθώ στη... Έχουμε σίγουρα είναι σημαντικές, όλα τα παιδιά είναι σημαντικά για να προπονητική για μας. Απλά ο προπονητής έχει δείξει ότι μας εμπιστεύεται όλους. Το τράστι είναι μεγάλο, εμπιστεύεται του κάθε ένα ξεχωριστά από εμάς και όποιος και να παίξει θα δώσει το 100%. Από εκεί και πέρα, αυτό που σας είπα, όποιος και να παίξει θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Αυτός είναι ο μόνος στόχος. Το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που έρχεται ακόμα ένα δύσκολο, είναι το τέλος, θα λέγαμε, ενός πολύ δύσκολου προγράμματος, μιας πολύ δύσκολης τετράδας αγώνων. Πες μας δύο λόγια. Σίγουρα, ο Ολυμπιακός είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, είναι η πρωταθλήτρια άλλωστε. Είναι η πρωταθλήτρια της διοργάνωσης. Εμείς θα κάνουμε αυτό που κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο. Όπως σας είπα και πιο πριν, η δουλειά μας είναι και αυτό που μας έχει μεταφέρει ο προπονητής είναι ότι θα κοιτάμε τον κάθε αντίπαλο με σεβασμό, το κυριότερο, αλλά χωρίς φόβο. Θα μπορούμε να παίξουμε αυτό που ξέρουμε, αυτό που βλέπουμε, αυτό που μαθαίνουμε καθημερινά και να πάρουμε αυτό που μας αξίζει. Χωρίς άγχος. Έτσι ακριβώς, ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να βλέπουμε μια ομάδα κεφάτη, μια ομάδα που χαίρεται το ποδόσφαιρο, γιατί αυτό είναι η υγεία. Η υγεία είναι να προσπαθείς να βρεις τον γκολ με μεράκι, ας πούμε. Όχι με άγχος και με όλα αυτά τα πράγματα που δημιουργούν και φαίνεται μέσα στο γήπεδο και από το... Είναι σαν το χασμουργητό πολιτικό αυτό το πράγμα. Και στην εξέδρα μεταφέρεται αυτή η ηρεμία ή ο εκνευρισμός σε αντίστοιχη περίπτωση. Σίγουρα, ναι. Είναι όμορφο, γενικότερα όφη το έχει αυτό το πράγμα. Το έχει δείξει άλλωστε. Πιστεύεις ότι υπάρχει, είναι πολύ νωρίς ακόμα, αλλά υπάρχει ταβάνι για την ομάδα στο φετινό πρωτάθλημα? Τι πιστεύεις? Δεν υπάρχει κάποιο ταβάνι. Δηλαδή, μιλώντας για στόχους. Η ομάδα έχει πάρα πολλές δυνατότητες. Για μένα δεν υπάρχει ταβάνι, όχι. Οι δυνατότητες είναι πάρα πολλές. Τι πιστεύεις ότι μπορεί να φτάσει, δηλαδή όφη, στο μάξιμο, σε μια ιδανική, όταν αποκτήσει την κανονική δόση τύχης που τώρα τη στερείται? Δεν θέλω να κρίνω βαθμολογίες. Θέλω να κρίνω το ότι αυτό που σας είπα, ότι σε κάτι παιχνίδι ξεχωριστά εμείς θέλουμε πάντα να παίρνουμε τους 3 βαθμούς. Αυτός είναι ο στόχος μας. Με κυριαρχικό και ωραίο ποδόσφαιρο. Απόλυτα σύμφωνος με τη φιλοσοφία της ομάδας. Άλλωστε το φαίνεται τώρα και από τις κουβέντες που μας λες ότι έχεις ήδη ταυτιστεί με τον Όφη και πνευματικά. Ναι. Έχω ήδη ταυτιστεί. Μ' αρέσει πολύ όλο αυτό που ζω. Είναι κάτι πρωτόγνωρο για μένα, όπως σας είπα και πιο πριν. Και είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Πρωτόγνωρο γιατί? Αυτό που σας εξήγησα και πριν, υπάρχει μια... Υπάρχουν ευθύνες, υπάρχει επαγγελματισμός. Είναι ωραίο κλίμα για να ποδοσφαιριστεί σε τέτοιες ομάδες, όπως είναι Όφη. Μάλιστα. Είχες κάποιο πρότυπο ή έχεις, εντάξει, νέο παιδί, σε ό,τι έχει να κάνει με τη θέση σου ή γενικότερα στο ποδόσφαιρο? Σίγουρα στη θέση μου υπάρχουν πολύ καλοί παίχτες και δεν θα ήθελα να σταθούν στους ξένους και στους Έλληνες, όπως και ο Τσιμίκας, όπως και ο Γιαννούλης. Δείχνουν ότι μπορούν να σταθούν και σε ευρωπαϊκό top επίπεδο, όπως και ο Τσιμίκας πήγε στη Λίβερπουλ, όπως και ο Γιαννούλης. Το ζητάνε πολλά ευρωπαϊκά κλαμπ. Αυτά είναι και τα πρότυπά μου. Και προφανώς, όπως κάθε ποδοσφαιριστής της ηλικίας σου, θέλει να εξελίσσεται. Είχαμε την κλήση στην Εθνική Ελπίδα, μάλλον δεν είναι για πρώτη φορά, έχει ξανακληθεί στην εθνική ομάδα
των Ελπίδων και για πρώτη φορά μάλιστα είχαμε πενταπλή κλήση από τον Όφη. Βέβαια ο συμπαίκτης σου, ο Γρίβας, είχε ένα προβληματάκι και θα είναι τετράδα, δεν θα είναι πεντάδα. Έχετε κληθεί για τα παιχνίδια με την Τσεχία και τη Σκωτία, που θα γίνουν στις 13 και στις 17 του μήνα, να πούμε, μαζί με το Διαμαντί, τον Παλογιάννη και τον Ουές. Ήταν και ο Γρίβας, αλλά είχε αυτό το πρόβλημα στο δικέφαλο που θα του κοστίσει τη συμμετοχή του. Στην εθνική ομάδα, πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Πλέον έχετε δημιουργήσει μια μικρή έτσι, παροικία οι ομιλητές. Ναι, δείχνει και το δείγμα της δουλειάς του που γίνεται 5-6 άτομα αυτά που είναι στην εθνική ενώ. Είναι ένα δείγμα της δουλειάς του Όφη. Από εκεί και πέρα είναι τιμή να αφορά στο εθνόσημο. Τιμή για τον κάθε ποδοσφαιριστή να αφορά το εθνόσημο. Είναι μεγάλη μου τιμή προσωπικά για μένα. Έχουμε μια αυτή δύο αγώνες. Πρέπει να δώσουμε τα πάντα, να πάρουμε τους 3 βαθμούς και να ελπίζουμε μέχρι το τέλος. Γυρίζοντας πίσω στην προηγούμενη χρονιά, μια καλή χρονιά για σένα. Μπορεί να ήταν άσχημη για τον Πανιόνιο, αλλά ήταν για σένα μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Είχες πρόταση. Τα ρεπορτάζ ήταν αληθή από ομάδες με υψηλότερα budget, με υψηλότερους στόχους από τον Όφη στη διάρκεια της περσινής περίοδου. Ο πρόσωπός μου είχε πει ότι υπάρχουν κάποιες προτάσεις από ομάδες. Εγώ μου μίλησε συγκεκριμένα για αυτές. Είχαμε σταθεί στον Όφη, το άρχισε το project αρχικά σε αυτόν, το μετέφερε και σε μένα και με έπεισε κατευθείαν. Δηλαδή δεν το σκέφτηκα ούτε λεπτό. Όταν έρθει η πρόταση στο Όφη, τη δεύτερη κατευθείαν αυτό. Δεν πήγε στην ασφάλεια. Αλλά κάποιες προτάσεις υπήρχαν, ναι. Mm-hmm. Επέλεξες την ασφάλεια. Επέλεξες ασφάλεια και αυτό που είπες για νοοτροπία, σωστή φιλοσοφία και νοοτροπία. Η ηρεμία στην δική σου ηλικία είναι και πολύτιμη για να κάνεις το επόμενο βήμα. Νέο παιδί είσαι, προφανώς έχεις όνειρα και φιλοδοξίες που δεν σταματάνε εδώ και αυτό νομίζω είναι θεμητό για όλους. Τώρα, να μιλήσουμε λίγο για το φετινό πρωτάθλημα που είναι μια τρελή διοργάνωση παγκοσμίως. Όλες οι διοργανώσεις, όχι μόνο του ποδοσφαίρου, όλη η ζωή έχει αλλάξει με την πανδημία, με τον κορονοϊό, με τα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και το διακρίνουν. Κάνε μας ένα σχόλιο για αυτό. Πόσο δύσκολο είναι. Πόσο δύσκολο είναι πρώτα απ' όλα να βρίσκεστε μέσα στο γήπεδο, γιατί κάποια στιγμή ακόμα και οι προπονήσεις είχαν επηρεαστεί πέρυσι, γίνονταν σε group, δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο. Πόσο δύσκολο ήταν να βρεθείς μέσα στο γήπεδο? Ναι, είναι αρκετά δύσκολο. Καταρχήν το ψυχολογικό κομμάτι. Καταρχήν πριν πω όλα αυτά που θέλω να πω, το μόνο που θέλω να πω είναι ότι προέχει η υγεία. Η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Είναι το μόνο που προέχει. Πρέπει να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας, τις οικογένειές μας, τους συμπαίκτες μας, όλους. Από εκεί πέρα για ένα ποδοσφαιριστή, για έναν αθλητή γενικότερα είναι πολύ δύσκολο. Θα μιλήσω για μένα που είμαι ποδοσφαιριστής. Το να είσαι στο γήπεδο και να αγωνίσεις χωρίς φιλάθλους, δηλαδή την ψυχολογία σου, τον 10ο παίχτη. Είναι πολύ σημαντικό, είναι ένα έξτρα κινητρό και είναι δύσκολο πιστεύω για τον κάθε ποδοσφαιριστή. Γενικότερα, ναι, πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο και ψυχολογικά και τα πάντα. Ναι, καμιά φορά και είναι λάθος αυτή η άποψη, λένε ότι έτσι ο φιλοξενούμενος έχει ένα πλεονέκτημα έναντι του γηπεδούχου. Και το φιλοξενούμενο επηρεάζει αρνητικά. Όταν οι εξέδρες είναι άδειες, όταν δεν υπάρχει κόσμος στο γήπεδο. Σίγουρα, ο κόσμος πρέπει να υπάρχει στο γήπεδο, γιατί έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι το μάθαμε, έτσι το αγαπάμε, είναι ο κόσμος. Αυτό. Ακριβώς. Το ποδόσφαιρο, άλλωστε, όπως και όλα τα σπορ, ο αθλητισμός είναι ταυτισμένο με τη ζωή. Όχι, η ζωή αυτό είναι με το, ταυτισμένη με τον κόσμο. Η έλλειψη κόσμου είναι ταυτισμένη με κάτι. Είναι μεγάλο πλήγμα. Είναι πραγματικά να ευχηθούμε και το μήνυμα αυτό που μας είπες, μένουμε ασφαλείς, πάνω απ' όλα η υγεία, αυτό είναι το θέμα, να μπορέσει να ξεπεράσει. Είναι πάνω απ' όλα η υγεία. Ποια πρόσωπα έχουν παίξει μεγαλύτερο ρόλο στην έως τώρα καριέρα σου? Σίγουρα από την οικογένειά μου, από τότε που ξεκίνησα μέχρι τώρα είναι σε όλα δίπλα μου. Χωρίς αυτούς δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Έχει έρθει εδώ και 2,5 χρόνια τώρα στη ζωή μου, η κοπέλα μου που είναι μαζί μου στα ταξίδια όλα αυτά που έχω κάνει. Από την Καβάλα στην Αθήνα, από την Αθήνα στο Ηράκλειο.
που είναι ψυχολογία, είναι τα πάντα για μένα. Ωστόσο, αυτοί οι δύο είναι η οικογένειά μου και η κοπέλα μου. Με έχουν βοηθήσει να κάνω, να είμαι σταθερό σε όλο αυτό. Να είμαι αυτό που είμαι τώρα. Σταθερότητα και ισορροπία. Να βρίσκεις πιο εύκολα τα πατήματά σου. Αν σε ρωτούσα, βεβαίως είναι υποθετική ερώτηση και είναι και πολύ πρώιμη και δεν ξέρω αν είναι και μια ερώτηση που μπορεί να γίνει από τη στιγμή που οι συνθήκες δεν είναι ομαλές, αλλά με βάση αυτά που βλέπεις και ζεις καθημερινά στο Βαρδινογιάννη στις προπονήσεις, ποιο στοιχείο χρειάζεται, πιστεύεις, να βελτιώσει περισσότερο η ομάδα, να εστιάσει περισσότερο για να έχει καλύτερες εμφανίσεις? Αφήνουμε τα αποτελέσματα, οι εμφανίσεις είναι καλές, για να έχει καλύτερες εμφανίσεις γενικώ. Στόχος του, ο εχθρός του καλού, το καλύτερο. Ναι, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Δουλεύουμε σε όλα τα κομμάτια. Γιατί είναι τακτικό κομμάτι, είναι στον κάθε ποδοσφαιριστή ξεχωριστά. Η ομάδα προσπαθεί να μας έχει καλυμμένους σε όλα τα κομμάτια, σε όλους τους τομείς. Και δουλεύουμε καθημερινά γι' αυτό. Αυτό που είπατε. Καθημερινά προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι σε όλους τους τομείς. Στον καθένα ξεχωριστά και ομαδικά. Αυτό. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο για μένα. Και αντίστοιχα. Σε όλους τους τομείς χρειάζεται βελτίωση. Είτε ο κάθε ποδοσφαιριστή ξεχωριστά, όπως είπα, είτε η ομάδα. Και αντίστοιχα, ποιο είναι το μεγάλο όπλο, αν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για όπλο στον Όφη, αγωνιστικά μιλάμε, εξωγηπαιδικά, το ξέρει για όλος ο κόσμος, έτσι. Το μεγάλο του Όφη. Πιστεύω, θα έλεγα ένα όμορφο ποδόσφαιρο αυτό. Αυτό που είπατε και εσείς πριν. Ότι παίζει χωρίς άγχος, παίζει πάντα για την νίκη. Δεν στέκεται πουθενά αλλού παρά μόνο στο ποδόσφαιρο και στη νίκη σε κάθε παιχνίδι. Αυτό. Το προσεχές παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι και το μεγάλο τόπλο. Mm-hmm. Πού πιστεύεις ότι θα κριθεί το προσεχές παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, αν κάνουμε μία απόπειρα για να το δούμε, ποια σημεία πιστεύεις ότι θα είναι περισσότερο καθοριστικά για να γύρουν την πλάστικα του αποτελέσματος? Ότι θα είναι σταθερότητα, θα μιλήσω για εμάς. Πιστεύω θα είναι σταθερότητα από το μέχρι το τελευταίο λεπτό. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι μέχρι το 95, μέχρι το 96, μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής. Πιστεύω η συγκέντρωση είναι μια ομάδα που δεν πρέπει να κάνει λάθος Ολυμπιακός. Είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα, έμπειροι ποδοσφαιριστές. Πολύ έμπειρη ομάδα γενικότερα. Θα πρέπει να είμαστε σταθεροί. Υπάρχει ένα πρόβλημα στη σύνδεσή μας στιγμιαίο, να το λύσουμε με τον Οδυσσέα τον Λιμπεράκη, τον ποδοσφαιριστή του Όφη, τον οποίο τον έχουμε τώρα. Οδυσσέα, δεν σε ακούσαμε για λίγο, σε χάσαμε για ένα-δύο δευτερόλεπτα, τώρα σε ακούμε. Ναι. Πιστεύω ότι, δεν ξέρω αν με ακούσατε και πριν, είπα ότι θα είναι σταθερότητα πρώτα μέχρι το τελευταίο λεπτό. Ναι. Μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής, γιατί ομάδες σαν τον Ολυμπιακό, τόσο έμπειρες με τόσο έμπειρους ποδοσφαιριστές, δεν συγχωρούν το παραμικρό λάθος. Αυτό. Σταθερότητα, ναι, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, προφανώς είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Πιστεύεις ότι στο φετινό πρωτάθλημα θα υπάρχουν περισσότερες αυξομοιώσεις? Εδώ κάνουμε και μία αναγωγή και με κάποιες άλλες διοργανώσεις. Βλέπουμε ομάδες και βεβαίως οι αιτίες είναι εύλογες. Η σταθερότητα είναι αυτή που θα παίξει πολύ περισσότερο ρόλο από ό,τι στα αντίστοιχα προηγούμενα πρωταθλήματα προηγουμένων ετών, με την έννοια ότι δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου, αρχίζει το ποδόσφαιρο και γίνεται κάτι άλλο από αυτό που ήταν. Εξαιτίας ακριβώς της πανδημίας, όλων αυτών των προβλημάτων, της αλλαγής προπόνησης, το γεγονός ότι αρχίζουν τα πράγματα, ακόμα και το θέμα με τις αλλαγές, ας πούμε. Έχει επηρεάσει δομικά, ναι. Πιστεύω ότι η σταθερότητα είναι ένα μεγάλο κομμάτι, ναι. Πιστεύω ότι έχετε δίκιο. Και στον κάθε ποδοσφαιριστή ξεχωριστά και στην ομάδα. Πιστεύω ότι θα κρίνει πολλά σταθερότητα. Οδυσσέα, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί για να συζητήσουμε και να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. We'll be right back.
από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, βραβευμένο στο καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Τώρα οι Δευτέρες αποκτούν το δικό τους αθλητικό παλμό. Sports View, η νέα διαδικτυακή εκπομπή του Crete Today. Από τις 10 μέχρι και τις 12 το βράδυ, ο Μινάς Αλμπαντάκης και ο Γιώργος Χατζάκης αναλύουν με τη δική τους ματιά τα αθλητικά γεγονότα του Σαββατοκύριακου. Το τρίτο ημίχρονο των αγώνων με βίντεο, παραλυπόμενα και σχολιασμό από εκλεκτούς καλεσμένους. Sports View, η ξεχωριστή ματιά στα αθλητικά γεγονότα. Κάθε Δευτέρα ζωντανά, 10 με 12 το βράδυ, στο cretoday.com με τους Μινά Αλμπαντάκη και Γιώργο Χατζάκη. Ο Αντώνης Αριδάκης και η στρογγυλή θεά επιστρέφουν στους τηλεοπτικούς σας δέκτες. Συντονιστείτε διαδικτυακά κάθε Τετάρτη από τις 9 μέχρι τις 11 το βράδυ στο cretoday.com. Στρογγυλή θεά, κριτική ματιά, ρεπορτάζ, βίντεο και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις από την τρέχουσα αθλητική επικαιρότητα. Στρογγυλή θεά, η διαδικτυακή εκπομπή του Crete Today. Επιμέλεια παρουσίαση Αντώνης Αριδάκης. Επιστρέφουμε λοιπόν μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε τον Οδυσσέα τον Λιμπεράκη, τον αριστερό ακραίο οπισθοφύλακα του Όφη στην κουβέντα μας. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τον Όφη, για τον ίδιο, ένα από τα 14 νέα πρόσωπα του φετινού Όφη. Και θα βάλουμε και στην κουβέντα μας τον καλό φίλο, τον Γιάννη τον Τζαΐνη. Ο Γιάννης Τζαΐνης βεβαίως δεν είναι η σχέση μας τυπική, έτσι, είναι κάτι πολύ περισσότερο, τον γνωρίζω 20 χρόνια, τον γνωρίζετε όλοι σας και από τις περιγραφές του, τις τηλεοπτικές και από τις εκπομπές του, τις μουσικές, ενίοτε και με το απαραίτητο σχόλιο, πολιτικό ή μη, αθλητικό ή μη. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αντώνη, σου έχουμε κάθε επιτυχία, καλή αρχή, να είσαι υγεία καλά και τα καλύτερα να έρθουν σε μια δύσκολη εποχή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πρώτα απ' όλα που σε βλέπω. Έχουμε, δεν ξέρω αν άκουσες την κουβέντα μας με τον Οδυσσέα τον Λιμπεράκη για τον Όφη. Στο τέλος της συζήτησης, να σου πω την αλήθεια, μπήκα γιατί ήμουν σε μια υποχρέωση, οπότε δεν έχω ακούσει από την αρχή. Για τον Οδυσσέα τον Λιμπεράκη, ο οποίος μας μίλησε και αυτός ως βασικό στοιχείο της επιλογής του, το project, τη φιλοσοφία, την οτροπία του Όφη. Δεν ξέρω αν να ξεκινήσεις εσύ το δεύτερο μέρος μάλλον. Να ξεκινήσεις εσύ το δεύτερο μέρος της εκπομπής και να κάνεις εσύ το ερώτηση στον καλεσμένο μας. Καταρχήν να τον καλωσορίσω στο Ηράκλειο, στη νέα εβδομάδα, να το ευχηθώ κάθε επιτυχία και να το ευχηθώ να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα, γιατί είναι ένας νεαρός και επιδοχώρος ποδοσφαιριστής. Η πρώτη ερώτηση που θα μπορούσα να του κάνω, παρόλο που είναι νομίζω χρονικά νωρίς, είναι κατά πόσο είναι ευχαριστημένος από αυτή την επιλογή του και αν βρήκε, έστω και στο λίγο χρονικό διάστημα που βρίσκεται στην ομάδα του Όφη, αυτά που ζητούσε. Καλησπέρα για μένα, σας ευχαριστώ για τα μεγάλα λόγια. Όπως είπα και πριν. Το έχουμε ήδη ρωτήσει βέβαια αυτό, Γιάννη. Αλλά. Όχι. Είναι πολύ φραξιμένος. Είναι σημαντικό όμως αυτό, ναι. Έχω βρει αυτό που έψαχνα. Άλλωστε μου το είχαν εξηγήσει οι άνθρωποι της ομάδος. Το έχω βρει και ναι, είμαι πολύ χαρούμενος εδώ πέρα. Νομίζω ότι δεν θα πω σε δεύτερη ερώτηση. Είναι για μια ερώτηση πάει την ίδια τώρα, γιατί έχουμε πάνω κάτω το ίδιο συνθηκό. Οπότε νομίζω ότι είναι καλύτερο εσύ να. Μιλάμε για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Μιλάμε και για το παιχνίδι της ερχόμενης Κυριακής, που είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον Όφη, από αυτά που δεν δίνουν μόνο βαθμούς, δίνουν και άλλα πράγματα. Ο Όφη το πληρώνεται αυτό πολλές φορές. Μπορεί ένα παιχνίδι να μην είναι αγωνιστικά κερδισμένος, αλλά είναι από τις ομάδες που με κάποιες διαδικασίες, συχνά όχι τόσο κατανοητές στο ευρύ κοινό, παίρνει μπροστά του πράγματα. Και αυτό είναι κάτι που το είδαμε πολλές φορές και στη διάρκεια της περσινής περίοδου. Αν συνδυάζεται αυτό και σε βαθμολογικό επίπεδο, ακόμα καλύτερα. Να επιμείνω λίγο, Οδυσσέα, έτσι, στο παιχνίδι της ερχόμενης Κυριακής. Είναι ένα από αυτά που κυκλώνεται
εν ώψη της συνέχειας του πρωταθλήματος, έρχεται το τέλος ενός δύσκολου προγράμματος, είναι μια πρόκληση, μια ωραία περιπέτεια πρόκληση, όπως την είπε και ο προπονητής σου. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο το αντιμετωπίζετε και αυτό, με σοβαρότητα βεβαίως, αλλά όπως όλα τα άλλα. Δεν θα πω ότι το κυκλώνουμε ή το ξεχωρίζουμε. Είναι πάντα πρόκληση να παίζεις σαν ποδοσφαιριστής με τον Ολυμπιακό. Απλά αυτό που μας έχει μεταφέρει ο προπονητής είναι ότι το κάθε μάτσο το βλέπουμε ξεχωριστά. Πρέπει να μπαίνουμε, όπως σας είπα και πριν, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο πριν να παίξουμε για την νίκη, ανεξαρτήτως αντιπάλου. Είτε παίζουμε το πρώτο, είτε παίζουμε το τελευταίο, οποιαδήποτε ομάδα, οποιαδήποτε και να αυτή, πρέπει να παίζουμε για την νίκη. Αυτό. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Αλλά ναι, ένα μάτσο το Ολυμπιακό είναι πρόκληση. Γιάννη. Σίγουρα πιστεύω ότι είναι ένα επιπλέον κίνητρο για κάθε ποδοσφαιριστή. Όπως οι παίχτες του Όφη ή οποιασδήποτε άλλη ελληνική ομάδα βλέπουν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, έτσι και οι παίχτες του Ολυμπιακού είδαν, παραδείγματος χάρη, το παιχνίδι το χθεσινό με την Μάντσεστερ. Όπως είναι κάτι αντίστοιχο δηλαδή. Πάντα όταν παίζεις με ένα πιο δυνατό αντίπαλο, παίρνεις από αυτά τα παιχνίδια, διότι νομίζω ότι δεν έχεις και το άγχος του αποτελέσματος. Μόνο κέρδος έχουν να σου δώσουν αυτά τα παιχνίδια. Οδυσσία, θέλω να σου το πω για αυτό. Όφη είναι μια ομάδα που εκτός από ποδοσφαιριστές με ταλέντο θέλουν και ποδοσφαιριστές που έχουν προσωπία, αυτό που λέμε καμιά φορά αφηρημένα προσωπικότητα. Εσύ είσαι ένας ποδοσφαιριστής από αυτούς που διαθέτουν αυτό που λέμε προσωπικότητα, είναι ένα από τα στοιχεία που φαίνεται ότι διαθέτεις μέσα στο γήπεδο? Ναι, πιστεύω κάθε ομάδα, κάθε προπονητής θέλει τέτοιους παίχτες. Παίχτες με προσωπικότητα. Όφι, όλα τα παιδιά που είναι στην ομάδα το έχουν δείξει ότι υπάρχει αυτό σε μεγάλο βαθμό. Πιστεύω ότι είναι μεγάλο κομμάτι η προσωπικότητα σε έναν ποδοσφαιριστή και γενικότερα σε μια ομάδα. Γιάννη, δεν ξέρω αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι τον Οδυσσέα πριν τον καλή. Να ρωτήσω κάτι τον Οδυσσέα. Να το ρωτήσω ότι σε αυτά τα 7 πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος βλέπουμε τον Όφη να έχει δεχτεί σε όλα γκολ. Δεν ξέρω, το έχετε ρωτήσει και αυτό. Μπίνγκο. Όχι, όχι σε όλα γκολ. Μισό. Μετά το 90. Εσύ το λες ότι το πας ακόμα παραπάνω. Ναι, ότι είναι πολύ. Γενικότερα. Δεν σωστό. Βεβαίως. Και αυτό το γεγονός ότι παίρνουμε στα τελευταία λεπτά γκολ. Εγώ πάω γενικότερα ότι δεν έχει κρατήσει σε κανένα παιχνίδι αν έπαθε την αιστεία του. Πού πιστεύει ότι οφείλεται αυτό το γεγονός? Γιατί βλέπουμε ότι ο Όφη δεν έχει μια σταθερή ενδεκάδα και το λέω περισσότερο για λόγους χημίας της σταθερότητας της ενδεκάδος. Είναι μια νέα ομάδα και με τις 14 μεταγραφές αλλά και με τους πολλούς τραυματισμούς. Είναι η φιλοσοφία σίγουρα ίδια, η περσινή και η φετινή, και έτσι θα είναι η φιλοσοφία του Όφη. Αλλά αυτό το φαινόμενο να δέχεται γκολ, που εγώ πιστεύω ότι δεν έγινε στην αμυντική γραμμή της ομάδος, όλοι αμήνονται, όλοι επιτίθενται. Πού βρίσκει το πρόβλημα, ας πούμε, ο Οδυσσέας? Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Πιστεύω ότι σε όλα τα κομμάτια, όπως είπα και πριν, χρειάζεται βελτίωση. Σε ένα από όλα αυτά τα κομμάτια είναι και αυτό. Δεν θέλω να κρίνω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, απλά χρειάζεται περισσότερη σοβαρότητα, περισσότερη συγκέντρωση και πιστεύω ότι τις επόμενες αγωνιστικές θα έρθει και αυτό. Θα έρθει και το 0 που είναι στόχος. Ναι, γιατί σίγουρα αν χτίσεις πάνω στο 0 μπορεί να πάρεις πιο εύκολα ένα αποτέλεσμα. Σίγουρα, ναι. Ωραία. Δεν ξέρω, Γιάννη, αν θέλεις να ρωτήσεις και κάτι περισσότερο τον Οδυσσέα, που είναι ένα από τα πρόσωπα, πρέπει να το πούμε βεβαίως, στον Όφη, από τους φερέλπιδες ποδοσφαιριστές, από τα νέα πρόσωπα, το νέο κύμα της νέας γενιάς των Ελλήνων ποδοσφαιριστών, από τα οποία περιμένουμε πολλά. Περιμένουμε πολλά, όχι μόνο, σαν φίλαθλοι. Σαν φίλαθλοι. Κοίταξε, εγώ αυτό που βλέπω στον Οδυσσέα και σε όλα τα παιδιά αυτά που έρχονται τώρα στον Όφη και θέλουν να έρθουν στον Όφη, για μας, Αντώνη, τους πιο παλιούς, γυρίζουμε πίσω στην εποχή του Γκέραρτ, μια εποχή όπου ποδοσφαιριστές από όλη την Ελλάδα ήθελαν να έρθουν στον Όφη και θα το θεωρήσω εγώ πολύ θετικό ότι για τον Όφη, για τους ποδοσφαιριστές μάλλον τότε που ήθελαν να έρθουν στον Όφη, τώρα είναι πάνω σε ένα βήμα. Ανδρωνόντουσαν ποδοσφαιρικά στον Όφη και περισσότεροι εξ αυτών έκαναν βήματα για μια μεγαλύτερη καριέρα σε ομάδες είτε ελληνικές είτε του εξωτερικού.
Ο Όφη πέρασε μια 20ετία, θα πω, πολύ άσχημη και επανέρχεται πλέον σιγά σιγά σε βήματα που θα μπορεί να γίνει ένας πυρήνας ποδοσφαιριστών, μια ομάδα η οποία θα μπορεί να εξάγει πλέον και ποδοσφαιριστές και να παράγει και ποδοσφαιριστές και να τους δώσει αυτό που θέλουν για να ασχοληθούν μόνο με το καθαρά ποδοσφαιρικό κομμάτι. Και νομίζω ότι αυτό για όλους τους ποδοσφαιριστές σαν τον Οδυσσέα είναι κάτι το οποίο δεν το βρίσκουν εύκολα στην Ελλάδα, σε ελληνικά σωματεία. Και μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει περάσει από έναν Πανιόνι, ο οποίος δυστυχώς ο ιστορικός είχε πάρα πολλά προβλήματα τα τελευταία χρόνια και μπαίνει σε μια άλλη διαδικασία που κοιτάζει κυρίως το ποδόσφαιρο και αυτό που ξέρει να κάνει καλά, να αποδώσει χωρίς εξωτερικά προβλήματα αυτό που πρέπει. Και νομίζω ότι και για τον Οδυσσέα και για όλους τους υπόλοιπους θα είναι όφη ένα βήμα. Θα γίνει ένα πάντρεμα να ωφεληθούν και οι δύο, και η ομάδα και οι ποδοσφαιριστές που ανήκουν στον Ολυμπιακό. Αν μη τι άλλο, υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις και με την κανονική δόση τύχης Οδυσσέα για να μπορέσεις να τα καταφέρεις. Να συνεχίσεις μια καριέρα η οποία μπορεί να σε εκτοξεύσει, τα προσόντα δεν σου λείπουν, η προσωπικότητα. Εμείς να σου ευχηθούμε ό,τι καλύτερο στα επόμενα παιχνίδια και πάντα να έχεις την υγεία σου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, εύχομαι ό,τι καλύτερο για εσάς. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλώς σας βράδυ. Καληνύχτα, Λουσιά. Αντώνη,